Σε υψηλούς τόνους διεξάγεται στη Βουλή η συζήτηση για το φορολογικό νομοσχέδιο εν μέσω αντιδράσεων από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η κυβέρνηση αναλαμβάνει το κόστος της φορολογικής δικαιοσύνης, τόνισε ο Πρωθυπουργός, με το σύνολο της αντιπολίτευσης να απορρίπτει τον βασικό κορμό του νομοσχεδίου. Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι με το αίτημα αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ συμφώνησε και η Νέα Αριστερά. Προσωπικό στοίχημα για τη θητεία της κυβέρνησης και του ιδίου έθεσε την ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου και την πρόοδηση των μεταρρυθμίσεων ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, την ώρα μάλιστα που ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε θέμα αντισυνταγματικότητος. Έχει έρθει ο καιρός να κατανείμουμε τα φορολογικά βάρη πιο δίκαια, αλλά και να πυκνώσουμε το δίκτυο προστασίας των πιο ευάλωτων απέναντι στις έκτακτες δυσκολίες. Όμως φοβάμαι ότι δυστυχώς συγκροτείται πάλι μια αντιπολίτευση του όχι σε όλα και ναι στο τίποτα. Οι κεφαλικοί φόροι είναι ξεκάθαρο ότι δεν αντιστοιχούν σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Και είναι ακριβώς το αντίθετο με το ψευδοεξυγχρονιστικό προφίλ του κυρίου Μητσοτάκη. Ούτε αυτό το νομοσχέδιο φέρει φορολογική δικαιοσύνη. Όλα είναι επικοινωνιακό περιτύλιγμα. Γι' αυτό ο Πρωθυπουργός δεν είχε το θάρρος και τη γενναιότητα να μείνει εδώ για να ακούσει τη γνήσια φωνή της πραγματικής και δημιουργικής αντιπολίτευσης. Ο Νίκος Παπάς εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε θέμα της συνταγματικότητας του νομοσχεδίου, ενώ αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι η Νέα Αριστερά συμφώνησε με αυτή. Θεωρούμε μείζον να συζητηθεί τώρα η ένσταση αντισυνταγματικότητας, διότι δεν είναι δόκιμο να ανεβαίνει στο βήμα ο Πρωθυπουργός και να επικρέμεται η συζήτηση. Αυτή η παραβίαση του Συντάγματος συναρτάται ευθέως με την πολιτική την οποία θέλετε. Είναι δυνατό να είναι συνταγματικό το τέλος επιτιδεύματος και να είναι αντισυνταγματικός ένας νόμος που θεσπίζει ένα τεκμήριο, το οποίο τεκμήριο έχει θεσπιστεί σε άλλους νόμους προηγουμένως, οι οποίοι έχουν θεωρηθεί συνταγματικοί από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πύρινα βέλη στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό εκτόξευσε και ελάσσονα αντιπολίτευση, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να στηρίξει το φορολογικό νομοσχέδιο. Μια ακόμα σελίδα στην αντιλαϊκή επίθεση που έχετε εξαπολύσει ενάντια στα λαϊκά στρώματα. Λέτε ότι εκτόξευση σε 13 χρόνια θα πέσει παραπάνω κέρδη. Τι είστε, ο Νοστράδαμος ή Medium? Προστατεύετε τα μεγάλα εισοδήματα και τις πολυεθνικές εταιρείες. Επιλέγει τον εύκολο δρόμο των οριζόντιων φοροεισπρακτικών μέτρων. Ενισχύεται το δοσυλλογισμό και τον καταδοτισμό και επιβραβεύεται την καταγγελία φοροδιαφυγής.